και πάλι μαζί με τον κύριο Λουκά Παλαιοκρασά, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και έχει έρθει με την ταινία «Ο τελευταίος χρόνος». Ο τέλος χρόνου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αρχικά ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με το κινηματογράφο και με την παραγωγή ταινιών. Ως παιδί και εγώ ήταν κάτι που με εντυπωσίαζε πολύ, ο κινηματογράφος. Από πολύ μικρός, οι ταινίες του Charlie Chaplin, Ασπρόμαυρες, εκεί ήταν κάτι που με ενθουσίαζε. Και αργότερα, εκεί στα 15 μου, άρχισα και εγώ να πειραματίζομαι με σκετσάκια, με τους φίλους να φτιάχνουμε ταινιάκια και τέτοια, μέχρι που εκεί 20 χρονών έκανα μικρού μήκους και το πρώτο μου ντοκιμαντέρ, που ξεκίνησε μια πορεία έτσι κυρίως με ντοκιμαντέρ. Οι συνθήκες γενικά σας ευνόησαν, υπήρχε στήριξη από την οικογένεια, από φίλους ή ακόμα και από την πολιτεία? Σίγουρα το να γίνει κάποιος σκηνοθέτης απαιτεί στήριξη, δηλαδή να έχεις μια δυνατότητα, ένα background σχετικό και μια στήριξη από το περιβάλλον για να μπορείς να το ακολουθήσεις. Για μένα, και αυτό ήταν κάτι που ταιριάξαμε έτσι στο ντοκιμαντέρ, είχα την ανάγκη, ξέρεις, να πάρω την κάμερα και να βγω έξω στην πόλη και να μπορέσω, ξέρεις, να φτιάξω κάτι. Και επειδή και η Αθήνα έτσι ήταν ένα μέρος που συνέβαιναν πολλά πράγματα, έτσι μια πολύ ζωντανή πόλη, τότε το 2011 π.χ. που είχαμε στο Σύνταγμα με τους αγανακτισμένους όλα όσα συνέβαιναν, εκεί ήταν η πρώτη μου επαφή που πήγα απλά με την κάμερα και είπα ότι θέλω να δοκιμάσω πώς μπορώ όλο αυτό να το κάνω ένα ντοκιμαντέρ. Έχουμε ενημερωθεί ότι κάποια από τα ντοκιμαντέρ σας έχουν προβληθεί και στην τηλεόραση και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχετε γνωρίσει κάποια στιγμή στη ζωή σας κατάκριση από τον κόσμο για αυτά ή έπαινο. Γενικά παίρνω θετικά σχόλια. Προσπαθώ με τα ντοκιμαντέρ που κάνω, τις ταινίες που κάνω, να είναι έτσι θέματα τα οποία φέρνουν κοντά τον κόσμο, δίνουν μια οπτική έτσι πιο σφαιρική, δηλαδή μ' αρέσουν θέματα τα οποία συνήθως τα βλέπουμε στην κοινωνία έτσι να δημιουργούν μια πόλωση, αλλά εμένα μου αρέσει έτσι να εξερευνώ την γκρίζα περιοχή, δηλαδή κάποια σημεία που θα μας κάνουν να κατανοήσουμε και τη μία πλευρά και την άλλη. Από τις δυσκολίες που έχετε αντιμετωπίσει ίσως σε όλο αυτό το έργο σας και την πορεία σας μέχρι τώρα, υπήρχε κάποια που ίσως να σας έκανε να σκεφτείτε να τα παρατήσετε ή να αγανακτήσετε? Κοίτα, οι δυσκολίες είναι μέρος της δουλειάς, όπως λένε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι μπορείς να περιμένεις από την πρώτη μέρα έτσι και να σε επενούν και να έχεις επιτυχία και όλα αυτά. Έχει να κάνει με το πόσο έχεις πίστη σε αυτό που κάνεις και πόσο καιρό είσαι διατεθειμένος να περάσεις χωρίς ούτε να ακούς καλά λόγια ή να λαμβάνεις επένους και τέτοια πράγματα, και απλά να συνεχίζεις πιστεύοντας αυτό που κάνεις, είτε θα το αποδεχτεί ο κόσμος είτε όχι, γιατί εσύ ο ίδιος πιστεύεις ότι αξίζει να είναι εκεί έξω και να το μοιραστείς με τους ανθρώπους. Έχετε συμμετάσχει παλαιότερα σε άλλα φεστιβάλ? Ναι. Από ποιο φεστιβάλ θεωρείτε ότι είσαστε πιο ικανοποιημένος? Πιστεύω κάθε φεστιβάλ έχει να δώσει κάτι ξεχωριστό. Χαίρομαι πάντα όταν στο εξωτερικό προβάλλονται οι ταινίες και θυμάμαι στη Νέα Υόρκη όταν είχε προβληθεί η προηγούμενη μου ταινία, το Citizen Xenos, που ήρθαν ντόπιοι Έλληνες εκεί της Νέας Υόρκης και ήταν μια ωραία στιγμή που το μοιραστήκαμε. Υπάρχουν προβολές που έρχονται άτομα τα οποία είναι σχετικά με την ταινία, όπως τώρα στην τελευταία που έχει να κάνει το σχολείο και στην πρεμιέρα ήταν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί σχετικοί και αυτή ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα. Και βέβαια είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτό εδώ το φεστιβάλ, που
αυτό είναι και το κοινό που προσπαθούμε να φτάσουμε, τα παιδιά και οι έφηβοι, και χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Με την ταινία που δημιουργήσατε και έχετε έρθει εδώ, τέλος χρόνου αν δεν κάνω λάθος ο τίτλος της, θα ήθελα να μας πείτε μερικά πράγματα για αυτή την ταινία και γενικά για την έμπνευσή σας να τη δημιουργήσετε. Με την ταινία αυτή μπήκα ξανά ως ενήλικα στο σχολείο για να ακολουθήσω μια ομάδα μαθητών από την Δευτέρα Λυκείου μέχρι που δώσανε πανελλήνιες, με όσα προέκυψαν, κάποια εμπόδια στο σχολείο τους, οι καταλήψεις, αποχή, μετά ήρθε η πανδημία, κλείσαν τα σχολεία, τηλεκπαίδευση, οπότε είχα την ευκαιρία να, για αρκετό καιρό να είμαι κοντά στους μαθητές, να τους ακολουθήσω και να κάνω μια ταινία που αποτυπώνει και την κατάσταση του εκπαιδευτικού συστήματος, αλλά και να είναι μια ιστορία ενηλικίωσης για το πώς οι έφηβοι σήμερα προσπαθούν να διαμορφώσουν το χαρακτήρα τους σε ένα περιβάλλον που έχει πολλές αντίξωες συνθήκες. Πιστεύετε ότι καταφέρατε να αποτυπώσετε με επιτυχία το μήνυμα που είχατε αρχικά σαν πλάνο και θέλατε να τα προβληθεί και στην ταινία στη συνέχεια? Χαίρομαι πολύ όταν βλέπω είτε παιδιά που ήταν στο ντοκιμαντέρ και βλέπουν μετά την ταινία, είτε παιδιά που είναι σε προβολές μας, όταν μου λένε λόγια ότι ταυτίζονται με αυτό που είδαν ή ότι τους έδωσε μια ευκαιρία να καταλάβουν και την πλευρά των καθηγητών ή τους άλλους συμμαθητές τους, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα, το πόσο υπάρχει ένα θέμα πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ του ενήλικα και του μαθητή. Οπότε ο σκοπός μας είναι αυτός, με αυτή την ταινία να τη δούνε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί και να γίνει μια αφορμή να δυναμώσει έτσι αυτή η επικοινωνία μεταξύ τους και να μάθουμε κι εμείς πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε καλύτερα. Ποια κοινωνικά θέματα θίγονται συνήθως στα ντοκιμαντέρ που γυρίζετε ο ίδιος? Τα θέματα που με ενδιαφέρουν έχουν να κάνουν με παιδιά, εφηβεία, εκπαίδευση και ψυχική υγεία. Δηλαδή είναι κάποια θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μένα και μέσα από τα τηλεοπτικά μου ντοκιμαντέρ πάλι έχουν να κάνουν με αυτό, δηλαδή μαθησιακές δυσκολίες, καινούργιοι τρόποι εκπαίδευσης, τα παιδιά πώς περάσανε στη καραντίνα. Στην πρώτη μου ταινία που ήταν, έχει να κάνει με το προσφυγικό, αλλά πάλι ήταν από ότι βλέπαμε το ψυχολογικό τραύμα από αυτά τα παιδιά που ήρθαν στη χώρα μας, πώς αυτό θα το κουβαλήσουν μετά στο ταξίδι τους. Και βέβαια και σε αυτή την ταινία, στο τέλος χρόνου, είναι ένα τεράστιο μέρος της ταινίας η ψυχολογία των μαθητών, η ψυχολογική πίεση που δέχονται και από τις πανελλήνιες, από το πολύ διάβασμα και από την αβεβαιότητα αυτή που υπάρχει σαν σκιά για το μέλλον τους, αλλά και βέβαια το τι μπορεί να κουβαλάνε από το σπίτι σε συνδυασμό με το σχολείο. Αυτά είχα να σας ρωτήσω. Ευχαριστούμε πολύ, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ από μέρους μου. Υπάρχει κάτι άλλο? Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ την Εθνική Επιτροπή για αυτό το βραβείο. Ευχαριστώ το Φεστιβάλ της Ολυμπίας που φέρνει τέτοιες ταινίες κοντά στους νέους. Ευχαριστώ το Κέντρο Ελληνικού Κοινοτογράφου που στήριξε ένα τέτοιο θέμα. Και αυτό το βραβείο είναι αφιερωμένο στους πρωταγωνιστές, τη Σοφία, τον Λόρ, τον Νίκο και τον Αλέξανδρο και όλους τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που με εμπιστεύτηκαν και κάναν δυνατή τη δημιουργία αυτής της ταινίας. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παλαιοκρασά, τον είχαμε και στο ραδιόφωνο και είχαμε κάνει μια πολύ ωραία συζήτηση. Αλλά τώρα πλέον δεν είναι απλώς ένας σκηνοθέτης, η ταινία του κέρδισε. Οπότε θέλεις να μας πεις λίγα λόγια, πώς νιώθεις? Χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι γιατί καταρχάς αυτό το φεστιβάλ φέρνει κοντά τέτοιες ταινίες στο κοινό τους, δηλαδή τους νέους και τους έφηβους. Και χαίρομαι γιατί για μένα αυτό είναι ένα σύμβολο δικαίωσης, όχι για μένα, αλλά για τα παιδιά, τους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που με εμπιστεύθηκαν και κάνανε δυνατή τη δημιουργία αυτού του ντοκιμαντέρ. Ωραία. Και τι σύμβουλοι θα ήθελες τώρα να δώσεις σε έναν νέο κινηματογραφιστή που θέλει να ασχοληθεί με το ντοκιμαντέρ συγκεκριμένα? Σίγουρα πρέπει να είναι παρατηρητικός. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό.
να δει πολλά ντοκιμαντέρ, να δει ποιο στυλ του αρέσει, γιατί όπως και στις ταινίες έχουμε πολλά είδη, έτσι και το ντοκιμαντέρ έχει πολλά είδη και ενδιαφέροντα που μπλέκουν και τη μυθοπλασία μέσα. Είναι, πιστεύω, ένα πολύ συναρπαστικό είδος. Και αυτό, να έχει και το καλό ότι μπορείς να πάρεις την κάμερα και να βγεις στην πόλη και να κάνεις κάτι, μια ιστορία, κάτι δικό σου. Οπότε και αυτό είναι κάτι που το προτείνω. Δηλαδή, πάρε την κάμερα, βγες έξω και άρχισε να το εξασκείς. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.